Καλησπέρα και από μένα, που με ελπίζω. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την οποία με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή δεχτήκαμε. Δεχτήκαμε γιατί εδώ είμαι ως εκπρόσωπος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, ΕΛΑΚ, όπως βλέπετε. Φαντάζομαι οι περισσότεροι, όπως βλέπω και στο ακροατήριο, θα μας γνωρίζετε. Δεν ακούγομαι. Καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, όπως καταλαβαίνετε από το όνομά του, μάλλον θα κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή. Εμείς, οι πιο πολλοί μας ξέρετε ως ΕΛΑΚ, γιατί είχαμε ξεκινήσει το 2008 ως Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Η προηγούμενη ομιλήτρια είπε ήδη πολλά για το τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό και το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, οπότε δεν θα σας κουράσω. Απλά, όπως είπε, μέσα από τη φιλοσοφία και το κίνημα του ανοιχτού λογισμικού, πλέον έχουν ξεκινήσει και πολλά άλλα κινήματα, όπως το κίνημα των ανοιχτών δεδομένων, περί ανοιχτού περιεχομένου, ανοιχτές άδειες κτλ. Οπότε και εμείς, ενώ ξεκινήσαμε αρχικά με πρωταρχικό στόχο την προώθηση του ανοιχτού λογισμικού, είδαμε ότι πλέον έχουμε περάσει και εμείς αφορέας και σε άλλους τομείς, οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικοί, και γι' αυτό πλέον έχουμε μετονομαστεί σε Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών. Έχουμε κρατήσει προφανώς το ΕΛΑΚ, πέρα από ιστορικούς λόγους, γιατί εξακολουθεί ένα από τα κύρια, από τους κύριους στόχους μας να είναι η πρόοδος του ανοιχτού λογισμικού. Για να μην κουράσουμε πάρα πολύ, θα σας πω πολύ λίγα πράγματα για τον φορέα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ξεκίνησε το 2008. Ιδρύθηκε από ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα κατά βάση. Ξεκινήσαμε ως 26, πλέον είμαστε στα 30 μέλη, τώρα θα προσθεθούν άλλα 3, αν θυμάμαι σωστά, οπότε θα πάμε στα 33. Όταν λέω μέλη, για να καταλάβετε, είναι η μέτοχη ουσιαστικά. Δηλαδή, η σύσταση του φορέα είναι ότι κάθε μέλος έχει μετοχικά μια μετοχή του οργανισμού. Η διοίκηση γίνεται μέσω της Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι ετήσια. Συμμετέχουν όλα τα μέλη τα οποία ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι επιλέγουν ή συζητάμε για το ποιοι θα είναι οι στρατηγικοί στόχοι που ακολουθεί ο φορέας. Υπάρχει ένα εννιαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο κάθε 2 με 3 μήνες καθορίζει τις δράσεις που θα τρέξει ο φορέας. Και υπάρχουν προφανώς και το προσωπικό και οι ομάδες εργασίες, οι οποίες τρέχουν τις πιλωτικές δράσεις, οι οποίες έχει ο οργανισμός. Εδώ είναι όλα τα μέλη του οργανισμού, είναι πάρα πολλά, οπότε θα το περάσουμε. Όπως σας είπα, ο κύριος στόχος λοιπόν του φορέα είναι η ανάπτυξη και η προώθηση των ανοιχτών προτύπων, ανοιχτού λογισμικού. Πλέον οι τομείς οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από το ανοιχτό λογισμικό, αλλά έχουν περάσει είναι περισσότεροι, είναι το ανοιχτό περιεχόμενο, ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτή διακυβέρνηση, οι άδειες Creative Commons που ανέφερε λίγο πριν και η προηγούμενη ομιλήτρια, η ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη, οι πηγές και οι τεχνολογίες ανοιχτού υλισμικού, υλικού και σχεδίων. Ο τρόπος με τον οποίο επιτυχάνονται οι στόχοι είναι μέσω προτάσεων πολιτικής. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του φορέα κάνει κατά βάση προτάσεις πολιτικής. Κάνουμε κάποιες πρότυπες υλοποιήσεις, προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε για κάθε πρόταση πολιτικής ένα case study, ένα use case, το οποίο έχουμε τρέξει για να μπορέσει να στηρίξει την πρόταση την οποία κάνουμε. Αυτό τώρα θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Προφανώς δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Προφανώς έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα διεθνώς, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε πάντα, σε κάθε τοπική κοινωνία, όλα αυτά πρέπει να γίνονται λίγο, να γίνεται ένα adaptation, τελικά μια προσαρμογή στην πραγματικότητα, προκειμένου στην ελληνική πραγματικότητα, για να δούμε ότι όντως κάποια πράγματα δουλεύουν και κάποια όχι. Το κομμάτι του ελεύθερου λογισμικού που ανέφερε η προηγούμενη ομιλήτρια, προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι διεθνές αποδεδειγμένο ότι δουλεύει, λειτουργεί σαν κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, όπως προανέφερε, υπάρχουν ακόμα κάποιοι περιορισμοί για το γιατί δεν υπάρχει σε πολύ μεγάλη κλίμακα όσον αφορά σε προσωπικό επίπεδο, και αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε εμείς να προσπεράσουμε. Συγγνώμη. Οι δράσεις που κάνουμε γίνονται σε συνεργασία με τα μέλη μας και προφανώς έχουμε και πολύ μεγάλη συνεργασία με διάφορους διεθνείς φορείς που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και φιλοσοφία. Όπως αναφέρθηκε πριν, το Free Software Foundation, υπάρχει το αντίστοιχο πλέον Free Software Foundation Europe
στην Ευρώπη με το οποίο συνεργαζόμαστε. Υπάρχει το Open Forum Europe και το Open Invention Network με τους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Για το Open Invention Network απλά ήθελα να σας πω μια ιδιαιτερότητα πριν περάσω κατευθείαν στο κομμάτι των εκπαιδευτικών, γιατί περισσότερο θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση σήμερα. Αυτό για να καταλάβετε λίγο την αξία του ανοιχτού λογισμικού και του ελεύθερου λογισμικού. Το Open Invention Network είναι ένας φορέας ο οποίος έχει ιδρυθεί από εταιρείες. Συμμετέχουν πολύ μεγάλες εταιρείες όπως η Google, η IBM, η Philips, η Sony. Και αυτό που κάνουν είναι ότι έχουν πει ότι το 70 με 80% του infrastructure που θα χρησιμοποιήσουμε για τα προϊόντα μας, για τις υπηρεσίες μας, για όλα, ούτως ή άλλως είναι open source, είναι κάτι το οποίο θα είναι κοινό. Οπότε επενδύουμε ότι το 70% με 80% είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε κοινά, γιατί το αξιοποιούμε όλοι μαζί, και μετά την προστιθέμενη αξία στο 20% είναι αυτό που η κάθε εταιρεία δουλεύει μόνη της και κάνει το ανταγωνιστικό της προϊόν, υπηρεσία κλπ. Αυτό είναι απλά ένας τρόπος, είναι άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω αν θα γίνει τέτοιο κύκλο συζητήσεων για το πώς δουλεύουν λίγο τα επιχειρηματικά μοντέλα γύρω από το ανοιχτό λογισμικό. Γιατί προφανώς, όταν μιλάμε για κοινά αγαθά, ελεύθερα και όλα αυτά, πολύ συχνά αναρωτιούνται κάποιοι, κάπως πρέπει να υπάρχει και ένα επιχειρηματικό μοντέλο για να δουλεύουν όλα αυτά. Υπάρχουν αισθημένα επιχειρηματικά μοντέλα, πάλι δεν έχουμε λόγο να ανακαλύψουμε τον τροχό. Θα πείτε εσείς μερικά πράγματα. Αλλά προφανώς εμάς μας ενδιαφέρει το κομμάτι που μιλάμε για το 70 με 80% που θεωρούμε ότι είναι δημόσιο αγαθό, είναι κοινή γνώση, θα πρέπει να υπάρχει σε όλους. Και μετά υπάρχει πάντα ο χώρος για να στήσει κάποιος ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Πάρα πολλά επιχειρηματικά μοντέλα υπάρχουν, θα αναφερθείτε. Οπότε τα βλέπετε και μετά. Εγώ θα είμαι πολύ πιο συγκεκριμένη όσον αφορά για το κάποια πρακτικά παραδείγματα. Τι έχουμε κάνει εμείς σαν φορές και τι έχουμε δει ότι δουλεύει όσον αφορά τις ανοιχτές τεχνολογίες. Και μάλιστα, επειδή βλέπω ότι κάποιοι ήσασταν εδώ και στην προηγούμενη ημερίδα η οποία είχε γίνει, και επειδή εκεί είχαν αναφερθεί κάποιες έννοιες για το. Συγγνώμη. Για το ότι πλέον μέσω των νέων τεχνολογιών οι χρήστες έχουν γίνει καταναλωτές σε έναν βαθμό μέσω των. Υπηρεσιών οι οποίες έχουν γίνει πολύ προσωποποιημένες ή τέλος πάντων ότι το ψηφιακό χάσμα έχει μεγαλώσει. Οι ανοιχτές τεχνολογίες νομίζω ότι έρχονται να γεφυρώσουν λίγο αυτό το χάσμα και μάλιστα να κάνουν τους χρήστες δημιουργούς, να έρθουν στο κομμάτι ότι από καταναλωτές ξαναγινόμαστε δημιουργοί όλοι. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα παραδείγματα που έχω να σου πω εμείς τι κάνουμε σαν φορέας. Καταρχήν, έχουμε δημιουργήσει κάποια μητρώα, τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα από κάποια ανοιχτά καλέσματα. Αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 186 σχολεία, τα οποία χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό, 330 εκπαιδευτικοί. Αυτά είναι όλα νούμερα τα οποία μέσα από κάποια ανοιχτά καλέσματα έχουν διαμορφωθεί. Και έχουμε καταγράψει 339 λογισμικά. Επίσης, εκτός από τα μητρώα που αφορούν την εκπαίδευση αμοιβώς, υπάρχουν κάποια μητρώα τα οποία έχουν καταγραφεί και αφορούν νομικούς οι οποίοι ασχολούνται μέσα γύρω από τις ανοιχτές άδειες. Και υπάρχουν και κάποιες καταγεγραμμένες εταιρείες, επίσης μέσα από ανοιχτά καλέσματα, οι οποίες ασχολούνται γενικά με τις ανοιχτές τεχνολογίες. Η πρώτη δράση που θα αναφερθώ είναι το Hack Your Classroom. Νομίζω κάπου είδα και το κύριο Τσιαβό. Η οποία έγινε σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είχε ενταχθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα που τρέχει η στέγη, είχε ως στόχο, μέσα από τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών, να λύσουμε κάποια προβλήματα πρακτικά που υπήρχαν μέσα σε κάποιες τάξεις. Συνεργαστικά με φέτος ήταν πιλωτική δράση, σε δύο σχολεία έτρεξε. Και ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν ότι το ένα σχολείο, ειδικά το οποίο ήταν αρκετά πιο ιδιαίτερο, ήταν ένα ειδικό σχολείο.
Το ειδικό σχολείο είχε την ιδιομορφία ότι θέλανε οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να περάσουν κάποιες γνώσεις στα παιδιά μέσα από κάποια άλλα ερεθίσματα πέρα από την κλασική τυπική διδασκαλία. Οπότε θέλανε, το project το δικό τους ήταν ουσιαστικά να φτιαχτεί ένας τριδιάστατος χάρτης, όπου κάθε φορά που τα παιδιά θα μπορούσαν να κουμπούσαν να ψηλαφίσουν κάθε χώρα που θα είχε φτιαχτεί, ένα χάρτη Ευρώπη, θα είχαν κάποιο ερέθισμο, κάποιο τον εθνικό ύμνο, π.χ., κάποια φωτογραφία ή κάποια την εικόνα τη σημαία τη χώρα κτλ. Οπότε δουλέψαμε, γίνανε μια σειρά από μαθήματα στο ειδικό σχολείο, το οποίο περιείχε από 3D printing μέχρι editing φωτογραφία, editing ήχου, όλα αυτά έγιναν με χρήση ανοιχτών τεχνολογιών. Και καταλήξαμε στο τρισδιάστατο χάρτη. Το δεύτερο σχολείο είχε να λύσει ένα πρόβλημα σκίασης του χώρου. Δουλέψαμε τα παιδιά πάρα πολύ με Arduino, υπήρχε ένα ρολό, το οποίο, τέλος πάντων, με τη χρήση προγραμματισμού μέσα από κάποια Arduino, καταφέρανε και κάποιους αισθητήρες να ανεβοκατεβαίνει το ρολό ανάλογα με το πόσο ήλιο είχε η τάξη, πόση υγρασία κτλ. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε φέτος, ήταν στην πιλωτική φάση. Είδαμε ότι γενικά τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ θετικά, πιο θετικά ίσως και από. Μάλλον δεν θα το πω το πιο θετικά από τους εκπαιδευτικούς, αλλά γενικά τα παιδιά, επειδή στα σχολεία γινόντουσαν λίγο εκτός των ωρών των μαθημάτων τους, όλα ερχόντουσαν και τους ήταν πολύ ενδιαφέρον το να μπορέσουν να κάνουν κάτι με κάποια καινούργια εργαλεία, το οποίο βλέπανε και άμεσα κατευθείαν τα αποτελέσματά του. Το δεύτερο είναι η διάθεση των 3D printers σε σχολεία. Αυτό είναι ένα project το οποίο τρέχαμε σε συνεργασία με την OpenWise. Το τρέξαμε πέρυσι, πρώτη χρονιά πιλωτικά, θα το ξανατρέξουμε και φέτος. Αυτό ήταν αρκετά απλό σαν project. Ήταν πιο δύσκολο αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Διαθέσαμε 5 3D printers με ανοιχτό κάλεσμα σε κάποια σχολεία. Η λογική ήταν ότι τα σχολεία στέλνανε τις προτάσεις τους, τι θέλανε να κάνουν, κάποιο project που θέλανε να υλοποιήσουν μέσα από τη χρήση ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή. Τους παρήχαμε τον εκτυπωτή για όλη την σχολική χρονιά. Και στο τέλος κάνανε το project τους και ο printer επιστρέφεται σε εμάς. Το δύσκολο σε εμάς αυτό και αυτό που θέλαμε και γι' αυτό συνδέεται με τα κοινά, ήταν ότι για εμάς ο πρώτος στόχος ήταν να υπάρξει κάποιο ανοιχτό περιεχόμενο το οποίο θα μπορούσαμε να επαναδιαθέσουμε στην κοινότητα με κάποια σενάρια εκπαιδευτικά του πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ένας 3D printer, μια ανοιχτή τεχνολογία τέτοιου τύπου στην εκπαιδευτική διαδικασία και μέσα στα μαθήματα. Το feedback που πήραμε από τους εκπαιδευτικούς, το οποίο ήταν λίγο κατανοητό σε έναν βαθμό, ήταν ότι λόγω των περικοπών των ωρών που έχουν στα σχολεία, δηλαδή ειδικά στα γενικά λυκεία, στα υπάλληλα ήταν πιο εύκολη κατάσταση, δεν μπορούσαν να το αξιοποιήσουν πολύ εύκολα μέσα στις ώρες των μαθημάτων και εκεί αναγκάζονταν και κάνανε πράγματα ίσως εκτός των ωρών. Παρ' όλα αυτά και από αυτούς η ανταπόκριση που είχαν από τα παιδιά ήταν πολύ θετική. Τα περισσότερα παιδιά δηλαδή ερχόντουσαν στα μαθήματα εκτός των ωρών του σχολείου. Και το υλικό που έχουμε μαζέψει αυτή τη στιγμή, προφανώς θα το διαθέσουμε ελεύθερο. Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία είναι ένα άλλο κομμάτι από το Ανοιχτά Σχολεία, είναι η ίδια φιλοσοφία. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει ο Δήμος Αθηναίων τα τελευταία 2 χρόνια. Το πρόγραμμα έχει τη φιλοσοφία ότι τα σχολεία θα πρέπει να μένουν ανοιχτά στην τοπική κοινωνία για να μπορούν να κάνουν δράσεις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και να συμμετέχει σε αυτά όχι μόνο οι μαθητές, αλλά γενικά η τοπική κοινωνία. Το σχολείο θα έπρεπε να είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος δεν τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού την τελευταία ώρα και φεύγουμε και πάμε σπίτι μας, αλλά είναι ένας χώρος το οποίο είναι ζωντανός, υπάρχει μια συνεχής εξέλιξη και διεργασία, οπότε ο Δήμος Αθήνας έχει τρέξει αυτό το πρόγραμμα, στο οποίο εμείς συμμετείχαμε και τις 2 χρονιές. Φέτος συμμετείχαμε με 5 μαθήματα. Το πρώτο ήταν για το πώς κάποιος μπορεί να συνεισφέρει στη Wikipedia. Το δεύτερο ήταν για το πώς μπορεί κάποιος να συνεισφέρει στο OpenStreetMap, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο ορίζει τοποθεσίες, τέλος πάντων, στους χάρτες, για να το καταλάβετε κάπως. Είναι το αντίστοιχο ανοιχτό των Google Maps, αν μπορώ να το θέσω έτσι, είναι κατανοητό.
Το τρίτο μάθημα ήταν πώς δημιουργούμε ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Το τέταρτο μάθημα ήταν πώς εγκατεστούμε και χρησιμοποιούμε μια βασική διανομή Linux που αναφέρθηκε πριν και χρησιμοποιούμε κάποια βασικά προγράμματα. Και το πέμπτο μάθημα ήταν για 3D printing. Αυτά τρέχουν σε διάφορα σχολεία στην Αθήνα. Τα μαθήματα είναι δωρεάν. Εμείς έχουμε διάφορους εθελοντές εκπαιδευτές οι οποίοι κάνουν τα μαθήματα. Και έτρεξε και τις 2 χρονιές πολύ πετυχημένα. Θεωρούμε ότι θα μπορέσει να τρέξει και την τρίτη. Κάτι φάτσα τώρα. Ωραία. Όχι. Το τελευταίο... Όχι, δεν είναι το τελευταίο, είναι το πρώτο τελευταίο. Το Code and Create είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Αρκετά φιλόδοξο. Έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα μαθητών το οποίο είναι μεικτή τάξη, μεικτή με την έννοια ότι συμμετέχουν σε αυτά Έλληνες έφηβοι 15 με 18 ετών με πρόσφυγες έφηβους 15 με 18 ετών. Οπότε γι' αυτό εκεί νοείται το μεικτό τμήμα. Και κάνουν κάποια μαθήματα προγραμματισμού σε Python, κάνουν κάποια μαθήματα ρομποτικής, τρέχανε 3 μαθήματα, ένα που ήταν προγραμματισμός, βασικός προγραμματισμός σε Python, ένα πρόγραμμα ρομποτικής και ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία ανοιχτού περιεχομένου, το οποίο μετά αναρτάται και σε ένα Word, καταλήγει σε ένα web design. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται ακόμα, τελειώνει στο τέλος του Ιουνίου. Τρέχει προς το παρόν μόνο στην Αθήνα και το συγκεκριμένο έτρεξε μέσα από ανοιχτά καλέσματα τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Η ανταπόκριση που έχουμε μέχρι τώρα και σε αυτό από τα παιδιά είναι πολύ θετική από την άποψη ότι όλα τα παιδιά τα οποία ξεκινήσανε από το πρώτο μάθημα συνεχίζουν και έρχονται με αμύωτο ενδιαφέρον. Μάλιστα αυτό που έχουμε πάρει πίσω από αυτούς είναι ότι θα θέλανε ίσως να γίνονται περισσότερες ώρες τα μαθήματα, παρόλο που ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, ειδικά για τους Έλληνες μαθητές, λόγω Πανελληνίων, η περίοδος του Μαΐου και του Ιουνίου. Και το συγκεκριμένο ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε σε επόμενο χρόνο να το πάμε και σε περισσότερες πόλεις και να γίνεται και με ίσως περισσότερα μαθήματα. Το τελευταίο θα το περάσω λίγο γρήγορα γιατί το αναφέρατε. Είναι τα EduLabs, τα οποία ήταν μια πρωτοβουλία του Υπουργείου που ξεκίνησε. Κάτι πατάω και πάνε γρήγορα. Η στόχη του EduLabs ήταν να γίνει η αντικατάσταση ουσιαστικά των παλαιών εργαστηρίων που υπήρχαν σε σχολεία. Και για εμάς το θετικό ήταν ότι δεν μιλάμε μόνο για αντικατάσταση στον εξοπλισμό, αλλά μιλάμε για αλλαγή παραδείγματος πλέον. Γιατί υπήρχε προδιαγραμμένη λύση του ανοιχτού λογισμικού και ελισμικού με οριζόντια χρήση σε όλες τις ειδικότητες και η παραγωγή ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Προφανώς, επειδή αναφέρθηκε πριν, μιλάμε για το χαμηλό κόστος, αλλά για εμάς το σημαντικό δεν είναι μόνο το χαμηλό κόστος. Καταλαβαίνω ότι το χαμηλό κόστος είναι ένας πόλος έλξης για πολύ κόσμο και προς το ελεύθερο λογισμικό και το ελεύθερο λογισμικό και ελισμικό γενικότερα, αλλά είναι και λίγο η αλλαγή φιλοσοφίας και το κομμάτι το ηθικό αυτό που μας αφορά, όπως αναφέρθηκε και πριν. Εμείς έχουμε ήδη ένα case study, το οποίο ξεκίνησε ίσως και πυροδότησε και λίγο την ιδέα των EduLabs. Το Εργαστήριο Ανοιχτών Τεχνολογιών, το οποίο στήθηκε το 2015 και λειτουργεί μέχρι σήμερα στο 5ο Γενικό Λύκειο της Ηλιούπολης. Εδώ έχουμε κάποιες φωτογραφίες από το στήσιμο όταν έγινε. Αυτό δουλεύει με τη λογική που είπατε ότι υπήρχε ένα σερβερ, 12 θέσεις εργασίας με Raspberry, οθόνες, ποντίκια, πληκτρολόγιο. Οι μαθητές συμμετείχαν, αυτό που είπαμε και πριν, σε όλη τη διαδικασία, από το στήσιμο μέχρι τις δοκιμές, γιατί ήταν ένα εργαστήριο το οποίο στήθηκε εντελώς πιλωτικά, δεν υπήρχε από πριν. Υπάρχει προφανώς η τεχνογνωσία διεθνώς με την βιβλιογραφία για το τι υπάρχει, αλλά ήταν κάτι το οποίο το δοκιμάζαμε πρώτη φορά, οπότε πολλά πράγματα γίνανε πειραματικά για το τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Να πεις λίγο για την τοράσμη. Λοιπόν, δεν θα πω αναλυτικά τι είναι, γιατί και προφανώς, γιατί και εγώ το δικό μου το background δεν το έχω. Αλλά νομίζω ότι είναι γνωστό πλέον. Το σημαντικό, θα το πω και εγώ, είναι ότι όλο αυτό το εργαστήριο, με εξαίρεση ότι στο συγκεκριμένο προσθέσαμε και το 3D printer,
Το κόστος του ήταν γύρω στις 3.000 ευρώ όλο το εργαστήριο, και να έχουμε υπόψη ότι το πιο ακριβό κομμάτι του ήταν τελικά ο σερβερ και οι οθόνες. Δηλαδή τα Raspberry είναι κάτω των 100 ευρώ και κάνουν τη δουλειά που θα έκανε ένας υπολογιστής. 25 ναι, είναι κάτω των 100, ναι. 25, αλλά άμα βάλεις μαζί και το τυχούλα και το charger και όλο αυτό, βγαίνει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, οπότε για τα EduLabs, τα οποία ακόμα είναι στο στάδιο που δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως, αλλά υπάρχει το αρχικό πιλωτικό εργαστήριο, οπότε υπάρχει το σενάριο το πώς λειτουργούν και ότι μπορούν να λειτουργήσει το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί έχει δουλέψει τουλάχιστον σε ένα σχολείο που το είχαμε τρέξει. Υπάρχουν 22 τα οποία είναι σε φάση υλοποίησης και έχουμε, θεωρητικά θα υπάρξουν και άλλα 143 που θα είναι υπό την ευθύνη και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, με τον καταμερισμό να γίνονται τουλάχιστον 2 σε ανανομό. Μία άλλη δράση, η οποία δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτική, αλλά είναι πιο πολύ και στο κομμάτι του movement του makerspaces, που πάλι όμως έχει τη λογική της δημιουργίας και της ελεύθερης διάθεσης, αλλά και του community building, ότι υπάρχει μια συνεργασία και μπορούν πολλοί άνθρωποι να έρθουν να δουλέψουν μαζί, είναι το Fab Lab Athens, το οποίο είναι δυστυχώς για μας το έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπήρχαν διάφορες τεχνικές δυσκολίες για το γιατί δεν ακόμα έχει λειτουργήσει ακόμα. Αν όλα πάνε καλά, τώρα έχει ξεκινήσει σαν project πάλι από την αρχή. Σαν χώρος θα υπάρχει με τη συνεργασία του Πολυτεχνείου. Μέσα στους επόμενους μήνες θεωρούμε ότι θα είναι κάτι το οποίο θα υπάρχει σαν φυσικός χώρος που μπορεί να συγκροτηθεί και να δουλέψει. Η φιλοσοφία γενικά, όσον αφορά τώρα τα ψηφιακά κοινά και τις ανοιχτές τεχνολογίες και η φιλοσοφία που κρύβεται γύρω από όλο αυτό, αρχικά το πρώτο κομμάτι είναι αυτό το make, use and share. Δηλαδή, παίρνεις κάτι, το χρησιμοποιείς, το φτιάχνεις ή το χρησιμοποιείς και το δίνεις πίσω, το ξαναμοιράζεις πίσω στην κοινότητα. Η τεχνολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένα μέσο και να μην είναι το τελικό στόχος. Είναι ένα μέσο για να μπορέσουμε να συνεργαζόμαστε και να επαναδιανέμουμε πίσω στην κοινότητα. Όπως αναφέρθηκε και πριν, ειδικά στην εκπαίδευση, το κομμάτι του πειραματίζομαι αποτυγχάνω πολύ συχνά. Είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το φοβούνται καθόλου οι εκπαιδευτικοί και θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο, γι' αυτό μου άρεσε το κλείσιμο που έκανε η προηγούμενη ομιλήτρια, είναι ότι προφανώς δεν θα πας κατευθείαν σωστό αν δεν κάνεις κάποιο λάθος. Θα πρέπει να συμμετέχουν το ίδιο όσο συμμετέχουν και οι μαθητές. Θα πρέπει να φύγει το κομμάτι, και αυτό επιτρέπουν σε μεγάλο βαθμό οι ανοιχτές τεχνολογίες και αυτό έχουμε δει από τους εκπαιδευτικούς, ότι αυτοί οι οποίοι το κάνουν πολύ πετυχημένα και αυτοί που τραβάνε πάρα πολύ και το ενδιαφέρον των παιδιών είναι αυτοί οι οποίοι το μοιράζονται με τα παιδιά και του λένε πάμε να πειραματιστούμε μαζί, ελάτε να μάθουμε μαζί. Μαθαίνω κι εγώ από εσάς και εσείς από μένα. Δεν ξεκινάνε με τη λογική ότι εγώ είμαι η αυθεντία που θα έρθω να σας διδάξω, αλλά ανακαλύπτουμε μαζί και συνεργαζόμαστε για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι υπάρχει κοινότητα και υπάρχει υποστήριξη. Και αυτό είναι το κέρδος των κοινών, ότι υπάρχει πάντα μία κοινότητα και μία υποστήριξη μέσω αυτής, στην οποία καλό είναι να μάθουμε ότι ανήκουμε και εμείς σε αυτήν. Και μέσα από αυτό θα μοιραζόμαστε και εμείς τη γνώση. Και η καινοτομία τελικά έρχεται μέσα από το μικρό κομμάτι που προσφέρουμε κι εμείς. Και υπάρχει ένα added value συνέχεια που όσο παίρνεις, τροποποιείς, αναδιομοιράζεις, χτίζεται μια μεγάλη δεξαμενή γνώση, η οποία ανήκει σε όλους μας και εξελίσσεται συνεχώς. Και θα κλείσω με αυτό, ότι στον ψηφιακό κόσμο είμαστε όλοι εν δυνάμει δημιουργοί. Δεν χρειάζεται να πάρουμε τον ρόλο των καταναλωτών που μπορεί να προσπαθούν να μας αποδώσουν. Οι ανοιχτές τεχνολογίες είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να γίνουμε όλοι δημιουργοί. Μας παρέχουν τα εργαλεία και τα μέσα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ελευθερία της δημιουργίας από μόνοι μας. Επιστρέφοντας πίσω στο community, νιώθουμε ότι δημιουργούμε κι εμείς και μπορούμε να ξεφύγουμε πάρα πολύ από αυτά τα στεγανά
του καταναλωτή, θα ξαναπώ, που μας προσδίδουν άλλες μορφές και άλλου τύπου τεχνολογίες. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ.